14 Νοεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα διαβήτη. Ευκαιρία λοιπόν να αναλύσουμε το ρόλο της διατροφής για αποτελεσματική διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια χρόνια μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη αντίσταση στην ισουλίνη και αυξημένα επίπεδα σαχάρου του αίμα. Ε. Είναι γεγονό ότι ο του διαβήτη μπορεί να οδηγήσει σε διάφορε επιπλοκέ όπω τι καρδιαγιακέ παθήσει, νευροπάθειε, νευροπάθειε, Διαταραχέ τη όραση και αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων. Ένα συνδυασμό διατροφικών και συμπεριφορικών αλλαγών θα σε βοηθήσουν σαφώ να ελέγξει καλύτερα την εξέλιξη του διαβήτη. Άκου λοιπόν απλέ και έξυπνε συμβουλέ για ρύθμιση του διαβήτη και επομένω αποφυγή των επιπλοκών του. Η διατήρηση ενό υγιού βάρου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον διαβήτη. Αν είσαι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, στόχευσε στην απώλεια βάρου. Σύμφωνα με έρευνε, ακόμη και μία απώλεια βάρου τη τάξη του 5% επιδρά θετικά τόσο στο γλυκαιμικό έλεγχο όσο και στη μείωση τη φαρμακευτική αγωγή. Επίση, μια μεγαλύτερη απώλεια βάρου άνω των 15 κιλών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην υποστροφή του διαβήτη. Έρευνε έχουν δείξει ότι τα διατροφικά μοτίβα όπω η μεσογειακή διατροφή, η δίαιτα οι χορτοφαγικέ δίαιτε καθώ και η νέα σκανδιναβική δίαιτα επιδρούν θετικά στη διαχείριση του διαβήτη. Κοινό του χαρακτηριστικό η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, ξηρών καρπών και δημητριακών ολικής άλεση. Ωστόσο, πάμε να δούμε ένα-ένα τα συστατικά κλειδιά της διατροφής, καθώς και τις επιλογές που θα βοηθήσουν στην καθημερινότητά σου. Όσον αφορά τους υδατάνθρακες, δώσε έμφαση στη συνολική ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα, με κύρια προτεραιότητα την περιεκτικότητα των τροφών σε φυτικές ίνες. Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως το καστανό ρύζι, η κοινόα και το μαύρο ψωμί, τα λαχανικά, τα όσπρια, οι σπόροι, η ξηρή καρποί και τα φρούτα. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες απορροφώνται πιο αργά από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα την ομαλότερη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Από την άλλη, απόφυγε τους απλούς και επεξεργασμένους υδατάνθρακες, που απαντώνται στα αναψυχτικά, φρούτοποτά, στα μπισκότα, στα γλυκίσματα και τα κέικ. Η απλή άνθρακες απορροφούνται πιο γρήγορα και αυξάνουν απότομα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, θυμίσου πω όσο λιγότερη επεξεργασία έχει υποστεί το τρόφιμό σου, τόσο το καλύτερο είναι για την υγεία σου. Εναλλακτικά, για γλυκιά γεύση προτίμησε σνακ με αγνά υλικά όπως χουρμάδε, βρώμη, αβοκάντο, κακάο και ξηρού καρπού. Αναφορικά με τις πρωτεΐνες, συστήνεται η κατανάλωση άπαχων πρωτεΐνων, όπως το ψάρι, το κοτόπουλο, το αυγό και τα όσπρια. Φρόντισε να έχεις μια πηγή πρωτεΐνη στο πιάτο σου. Αυτό συμβάλλει στην σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και δίνει το αίσθημα του κορεσμού. Σχετικά με τα λύπη, πρόσεξε κυρίως την ποιότητά τους και απόφυγε τα κορεσμένα και τρανς λιπαρά, τα οποία προέρχονται κυρίως από ολόπαχο κρέας, πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, επεξεργασμένα, προτιγανισμένα και τηγανισμένα τρόφιμα, όπως πατατάκια, ντόνατς και fast food. Εμπλούτισε τη διατροφή σου με μονακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία θα βρεις στο ελαιόλαδο, στα λιπαρά ψάρια, στο αβοκάντο και στους ξηρούς καρπούς. Επιπλέον, περιόρισε το αλάτι στη διατροφή σου για τον καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, και την αποφυγή επιπλοκών που σχετίζονται με το διαβίτη. Μπορεί να τα καταφέρει αποφεύγοντα να προσθέσει έξτρα αλάτι στο πιάτο σου, ενώ μπορεί να ξανακερδίσει τη γεύση του φαγητού σου προσθέτοντα λεμόνι, ξύδι, μπαχαρικά ή και βότανα όπω μαϊτανό και κόγιαντρο. Σε περίπτωση που καταναλώνει αλκοόλ, να το κάνει με μέτρο. Δηλαδή, μέχρι ένα ποτό ημερησίω αν είσαι γυναίκα και μέχρι δύο ποτά αν είσαι άντρα. Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμικά ή υπεργλυκαιμικά επεισόδια. Το μεγαλύτερο όφελο συνδέεται με την αποχή από το αλκοόλ. Τέλο, βάλε την άσκηση στην καθημερινότητά σου. Σήκω από την καρέκλα σου και κάνε λίγα βήματα μακριά από την καθιστική ζωή. Αν η εργασία σου προβλέπει πολλέ ώρε την καρέκλα, υπενθύμησε στον εαυτό σου να σηκώνεται κάθε 30 λεπτά και κάνε μερικά βήματα στο χώρο. Αφιέρωσε τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα για περπάτημα, ποδήλατο, τροχάδι, κολύμπι, και συνδύασέ το με ασκήσεις αντίστασης τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Κλείνοντα, θα ήθελα να σου τονίσω ότι δεν υπάρχει ένα μέγεθο για όλου στην περίπτωση του διαβήτη. Το εξατομικευμένο πλάνο διατροφή και άσκηση είναι απαραίτητο. Συμβουλεύσου του ειδικού για περισσότερε συμβουλέ που να απευθύνονται στο δικό σου μοναδικό οργανισμό.